Χαίρετε. Σε αυτή την παρουσίαση θα μελετήσουμε έναν εξελικτικό αλγόριθμο που υλοποιεί τη διαφορική εξέλιξη. Αυτή η παρουσίαση ουσιαστικά είναι η πέμπτη σε σειρά. Θα είναι και η τελευταία όσον αφορά το Project Evolution Array Computation Paradigms. Σε αυτή την παρουσίαση λοιπόν θα μελετήσουμε τη διαφορική εξέλιξη μέσω ενός παραδείγματος, επιλύοντας σαφώς ένα πρόβλημα. Θα ήθελα να αναφέρω αρχικά κάποια πράγματα για τους αλγόριθμους διαφορικής εξέλιξης. Οι αλγόριθμοι διαφορικής εξέλιξης θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια παραλλαγή των γενετικών αλγορίθμων, δηλαδή μοιάζουν πάρα πολύ, ωστόσο έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούνται μόνο, έτσι, μόνο σε προβλήματα συνεχών παραμέτρων και καθόλου σε συνδυαστικά προβλήματα. Οι γενετικοί αλγόριθμοι δεν χρησιμοποιούνται μόνο σε προβλήματα συνεχών παραμέτρων, αλλά και σε προβλήματα διακριτών παραμέτρων και σαφώς όπου η κωδικοποίηση αυτών μπορεί να είναι διαδική, για παράδειγμα. Στην περίπτωση της διαφορικής εξέλιξης, οι παράμετροι δεν κωδικοποιούνται, αλλά αναπαριστάνονται φυσιολογικά. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω πως ο αρχικός πληθυσμός παράγεται με ομοιόμορφη τυχαία κατανομή, έτσι, και κάθε γονέας, έτσι, στον αλγόριθμο αξιολογείται με βάση τη συνάρτηση ποιότητας, έτσι, τη fitness function. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω πως στην διαφορική εξέλιξη δεν υπάρχει η έννοια των γενεών, έτσι, η έννοια των γενεών. Ωστόσο, υπάρχει εξέλιξη, η εξέλιξη ουσιαστικά είναι συνεχή. Απλώς δεν αντιλαμβανόμαστε την έννοια ότι σε κάθε γενιά πεθαίνουν όλοι οι γονείς και παράγονται τα παιδιά, έτσι, οι απόγονοι, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν πλήρως τους γονείς. Όχι. Η αναπαραγωγή δεν είναι η γενεολογική ή η ολική αναπαραγωγή, αλλά είναι η αναπαραγωγή σταθερής κατάστασης. Αυτή η αναπαραγωγή ουσιαστικά λειτουργεί ως εξής. Επιλέγεται κάθε ένας γονέας και με βάση αυτόν τον γονέα ουσιαστικά πραγματοποιούμε κάποιες λειτουργίες και παράγεται ένα καινούριο παιδί, το οποίο παιδί υπολογίζεται η ποιότητά του και αν είναι καλύτερη από αυτή του γονέα, τότε αντικαθιστά τον γονέα. Αυτή η διαδικασία ουσιαστικά συμβαίνει για όλους τους γονείς. Έτσι. Άρα εδώ δεν έχουμε natural selection, φυσική επιλογή. Έτσι. Επίσης να αναφέρω πως υπάρχει η έννοια του ανασυνδυασμού και η έννοια της αναρρίχησης, έτσι, ο Hin Clymer, αλλά υπάρχουν με τρόπο που θα δούμε μέσω του τύπου που υπολογίζουμε ουσιαστικά το νέο παιδί. Το μοντέλο είναι πιθανοτικό, έτσι, αρκετά κομμάτια του είναι δετερμινιστικά, αλλά υπάρχει και ένα της πιθανότητας, θα δούμε εσωτερικά. Να αναφέρω αρχικά κάποια πράγματα, έτσι, θέλουμε να απειλήσουμε το ημί των οχ από 0 ως 2π το χ, έτσι, ως πραγματικός αριθμός και κάθε άτομο στον πληθυσμό δεν κωδικοποιείται ως γονότυπο, αλλά είναι απευθείας ως φαινότυπο, ως πραγματικός αριθμός, έτσι. Αυτό σημαίνει εδώ που λέει φυσιολογική αναπαράσταση γονοτύπων. Εφόσον και είναι ενός παραμέτρου το πρόβλημα το οποίο θα απειλήσουμε, μιλάμε για γονότυπα ενός χρωμοσώματος. Επίσης αναφέρουμε αυτό που εξηγήσαμε πριν λίγο, ότι η αναπαραγωγή είναι σταθερής κατάστασης, δεν υπάρχει η έννοια της γενιάς, έτσι, και η αιωλική αντικατάσταση στους προηγούμενους αλγορίθμους που μελετήσαμε, και ο ανασυνδυασμός και η αναρρίχηση που πρέπει να υπάρχουν φυσικά, γιατί και αυτός αποτελεί εξελικτικός αλγόριθμος, άσχετα με ελοπή διαφορική εξέλιξη. Υπάρχουν όχι ως γενετικοί τελεστές, αλλά υπάρχουν ουσιαστικά, υποκρύπτονται μέσα σε αυτό το μαθηματικό τύπο, τον οποίο θα τον δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο τον πηγαίο κώδικα, έτσι, του εξελικτικού αλγορίθμου. Και εδώ δηλώνουμε ουσιαστικά τον αριθμό των ατόμων στον πληθυσμό και τον αριθμό των γενεών που θέλουμε να εκτελεστεί ο γενετικός. Βέβαια, αυτές οι γενιές, υπάρχουν γενιές, αλλά δεν είναι η έννοια που συναντήσαμε στους προηγούμενους γενετικούς αλγορίθμους, όπου σε κάθε γενιά υπήρχε natural selection και παραγόντουσαν τόσα παιδιά όσα χρειάζονται για την ολική αντικατάσταση των γονέων. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η random παραμένει ίδια, η fitness παραμένει ίδια. Έτσι, λύνει το ημίτονο. Σας συνιστώ να μελετήσετε τις προηγούμενες παρουσιάσεις, γιατί δεν θα ήθελα να εξηγήσω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή αυτές τις συναρτήσεις, γιατί είναι συναρτήσεις που υπάρχουν σε προηγούμενους γενετικούς. Θα δείξω μόνο τα κομμάτια τα οποία ουσιαστικά αλλάζουν τη φύση του εξελικτικού αλγορίθμου από γενετικό αλγορίθμο
σε διαφορετική εξέλιξη. Η display δείχνει κάποιες πληροφορίες, η FindBase είναι ένας απλός αλγόριθμος εύρησης μεγής του, έτσι το υλοποιεί αυτή η συνάρτηση. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει ρουλέτα εδώ, δεν υπάρχει η μέθοδο της ρουλέτας, η οποία ουσιαστικά κάνει τον natural selection, έτσι. Άρα είναι μια ουσιαστική διαφορά, έτσι. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο κεντρικό κορμό του γενετικού, του αλγορίθμου διαφορετικής εξέλιξης. Εδώ θα δούμε ότι υπάρχει μονάχα πίνακας γονέων, δεν υπάρχει πίνακας παιδιών. Έτσι, άρα δεν παράγω τόσα παιδιά όσοι γονείς ώστε να γίνει η αντικατάσταση. Αλλά πάντοτε έχουμε μια συνεχή εξέλιξη, έτσι, όπου τα άτομα πάντα βρίσκονται στο πίνακα parents. Έχουμε ένα πίνακα για τις πιθανότητες αυτών των ατόμων και έχουμε και ένα καλάθι το οποίο χρησιμοποιούμε ουσιαστικά για να παράγουμε κάποιες τιμές, θα τις δούμε πια, στη Χ1, Χ2, Χ3, έτσι, αυτές εδώ πέρα, Χ0, Χ1, Χ2, οι οποίες πρέπει να είναι διαφορετικές και οι τρεις, έτσι, τις παράγουμε τυχαία και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και αυτές οι τρεις τιμές είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτό το κάνουμε με ένα απλό αλγόριθμο και με ένα βοηθητικό καλαθάκι, έτσι, το οποίο θα δούμε συνέχεια πώς υλοποιείται. Συνέχεια θέτουμε το σπόρο, αρχικοποιούμε με ομοιόμορφη κατανομή, έτσι, με ομοιόμορφη τυχαία κατανομή όλους τους γονείς, έτσι, από 0 έως 2 π το πεδίο ορισμού ουσιαστικά της παραμέτρου Χ, έτσι, υπολογίζουμε τα fitness του κάθε γονέα και συνέχεια ουσιαστικά βλέπουμε εδώ ότι η εξέλιξη τρέχει ως ένας αριθμός από γενιές, αλλά τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο κάνουμε ουσιαστικά σε κάθε γενιά δεν είναι να επιλέξουμε δύο γονείς που θα παράγουν ένα παιδί, όχι. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι σε κάθε γενιά να παράγουμε τόσα παιδιά όσα χρειάζονται, έτσι. Και θα δείτε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά το κάθε παιδί πώς παράγεται ουσιαστικά με αυτόν τον τύπο τον οποίο βλέπουμε εδώ πέρα. Ωραία, τον οποίο θα το δούμε σε κώδικα σε λίγο. Έτσι, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε να παράγουμε τις τρεις τιμές Χ1, Χ1, Χ2, ωραία. Χρησιμοποιούμε το καλάθι και τον ακόλουθο κώδικα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι και αυτές οι τρεις τιμές είναι διαφορετικές, έτσι. Αυτό το πετυχαίνουμε ουσιαστικά με αυτόν τον κώδικα εδώ, ωραία. Τώρα, αυτό μπορεί να γίνει και με τρεις απλούς βρόχους ουσιαστικά, έτσι, που θα εξασφαλίζουν συνεχώς που ουσιαστικά μέσα στους βρόχους οι τιμές που θα παράγονται αν είναι διαφορετικές ουσιαστικά από αυτές που έχουμε ήδη τότε θα σπάει ο βρόχος και θα συνεχίζει, ας πούμε, διαφορετικά θα μένει μέσα στο βρόχο μέχρι να παραχθεί μια τυχαία τιμή η οποία διαφέρει από τους προηγούμενους που έχουμε καλύψει. Βέβαια εδώ με τη μέθοδο του μπάσκετ είναι πολύ πιο έξυπνη τακτική, έτσι, γιατί χρησιμοποιούμε μόνο ένα βρόχο, έτσι, είναι δετερμινιστικό δηλαδή, δετερμινιστικός αλγόριθμος, αλλά μέσα υπάρχει και η πιθανότητα, έτσι, γιατί παράγουμε τυχαία τις τιμές αυτές, αλλά ο αλγόριθμος σαν φύση είναι δετερμινιστικός. Τώρα συνέχεια για την παραγωγή του παιδιού, έτσι, με βάση το γονέα στον οποίο βρισκόμαστε, όχι με βάση το γονέα, με συγχωρείτε, με βάση το παιδί το οποίο πρέπει να οφείλουμε να δημιουργήσουμε, έτσι, στην τρέχουσα γενιά. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τρεις γονείς, αλλά τρεις διαφορετικούς γονείς. Έτσι, το ποιος γονείς από τους τρεις, αυτό το καθορίζουν οι τρεις τιμές οι οποίες δημιουργήσαμε παραπάνω, Χ0, Χ1 και Χ2. Ωραία, άρα βλέπουμε εδώ ότι parent Χ0 συν 0,5 επί parent Χ1 μείον parent Χ2. Άρα βλέπετε ότι για την παραγωγή του παιδιού μετέχουν πλέον τρεις γονείς, έτσι, ποιοι, τρεις διαφορετικοί σίγουρα γονείς, έτσι, το οποίο το έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω. Ωραία, σε αυτόν τον τύπο, μέσα σε αυτόν τον τύπο ουσιαστικά υποκρύπτεται και η διασταύρωση, ωραία, μεταξύ τριών, σαφώς και ο τελεστής hill climbing. Στη συνέχεια, αφού υπολογιστεί το παιδί, ωραία, βλέπουμε ποια είναι η ποιότητα αυτού του παιδιού, έτσι, το quality, το Q, και αν αυτή η ποιότητα υπερβαίνει ουσιαστικά την ποιότητα του child, έτσι, τότε γίνεται η αντικατάσταση ουσιαστικά της λύσης του παιδιού και της ποιότητάς του στον πίνακα των parents. Άρα ουσιαστικά τρέχει ένας αριθμός από γενιές και μέσα σε κάθε γενιά ουσιαστικά
παράγονται νη παιδιά, έτσι, όσα χρειάζονται για να αντικαταστήσουν τους γονείς, έτσι, αλλά όχι ολικά, έτσι, αυτό το οποίο είχαμε δει στις προηγούμενες παρουσιάσεις τους γενετικούς αλγορίθμους, όχι. Σε κάθε βρόχο επιλέγουμε τρεις διαφορετικούς γονείς, υλοποιούμε τον τύπο αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι, παράγουμε το παιδί, υπολογίζουμε την ποιότητα και αντικαθιστούμε από τον πίνακα parents με την εκάστοτε θέση του από τον πίνακα parents, ωραία, τη λύση και την ποιότητα. Στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση, έτσι, με τη find best. Εδώ βλέπουμε δεν έχουμε το τελεστή hill climber με τα find best, γιατί αυτό που μόλις σας ανέφερα, ότι το hill climbing βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον τύπο, έτσι. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω πως το 0,5 εδώ πέρα, έτσι, συνήθως το τύπος είναι το α, είναι αυτό το α εδώ. Το 0,5 ουσιαστικά είναι ένας παράγοντας, έτσι, ένας παράγοντας ενίσχυσης της διαφοράς των δύο γονέων, του Χ1 και του Χ2, έτσι. Αυτό δηλαδή ενισχύει τη διαφορά. Η διαφορά αυτή μπορεί να είναι πολύ μικρή, έτσι την ενισχύουμε με έναν παράγοντα ενίσχυσης. Θα ήθελα να δούμε συνέχεια την εκτέλεση του αλγορίθμου διαφορικής εξέλιξης, για να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Να το μεταγλωτήσουμε πρώτα. Λοιπόν, τι βλέπουμε, ότι αρχικά ο γενετικός αλγόριθμος, ο αλγόριθμος διαφορετικής εξέλιξης, παράγει 10 γονείς, έτσι, όπου κάθε γονέας αναπαριστάνεται φυσιολογικά ως πραγματικός αριθμός από 0 ως 2π. Εδώ είναι τιμή του ημιτόνου, έτσι. Τώρα, σε κάθε γενιά αυτό το οποίο γίνεται ουσιαστικά είναι να παραχθούν τόσα παιδιά όσα θα αντικαταστήσουν τους γονείς, αλλά όχι με ολική γενεολογική αντικατάσταση, αλλά με σταθερής κατάστασης. Επιλέγονται ουσιαστικά τρεις γονείς τυχαίοι, όχι με βάση την ποιότητά τους, έτσι. Εδώ δεν έχουμε μέθοδους ρουλέτας για natural selection, δεν υπερισχύει ο δυνατότερος, όχι. Επιλέγουμε εντελώς τυχαία, έτσι. Μπορεί να επιλεχθούν οι τρεις κατώτερες λύσεις, ας πούμε, ή οι τρεις ανώτερες, έτσι. Και από αυτές τις τρεις λύσεις, οι οποίες πάντα θέλουμε να είναι διαφορετικές μεταξύ τους, ωραία, εφαρμόζουμε τον τύπο τον οποίο μελετήσαμε, έτσι, με τον παράγοντα ενίσχυσης της διαφοράς κτλ. Και παράγουμε μια νέα λύση. Αυτή η λύση, αν έχει καλύτερη ποιότητα από αυτό που βρίσκεται στην πρώτη θέση του parents, έτσι, γιατί ο αλγόριθμος διατρέχει όλους τους γονείς, τον αντικαθιστάει διαφορετικά. Ουσιαστικά το παιδί αυτό μένει στον αέρα, στο γενετικό, δεν αποθηκεύεται πουθενά και παραμένει ο πρώτος γονέας στον πίνακα parents, αυτούσιος, χωρίς να αλλοιωθεί. Η ίδια διαδικασία συντελείται για όλους τους parents, έτσι, από τον πίνακα, και κάποιοι από αυτούς αντικαθιστιούνται ανάλογα ή όχι. Μέσα στον αλγόριθμο δεν θα δούμε τελεστές μετάλλαξης ή ανασυνδυασμού, έτσι, ή hill climbing. Θα τα δούμε αυτά κυρίως μέσα στον τύπο τον οποίο μελετήσαμε. Εκεί βρίσκονται ουσιαστικά. Τι παρατηρούμε, ότι σε κάθε γενιά παράγονται επίσης 10 παιδιά και στο τέλος τυπώνεται αυτός με την καλύτερη ποιότητα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι, και εδώ πέρα παρατηρούμε μια ουσιαστικά βελτιστοποίηση της λύσης, βλέπετε. Εδώ ουσιαστικά βελτιστοποιούνται οι λύσεις, έτσι. Σε κάθε γενιά έχουμε μια καλύτερη λύση. Και αυτό το οποίο θα παρατηρήσετε ουσιαστικά σε αυτόν τον εξελικτικό αλγόριθμο είναι ότι κάθε φορά που το τρέχω, η επόμενη λύση, ο επόμενος best, είναι πάντα είναι πάντα καλύτερη από την προηγούμενη. Ποτέ δεν έχουμε λύσεις που ανεβοκατεβαίνουν, άσχετα άμα σε μακροπρόθεσμα γίνεται βελτιστοποίηση, έτσι. Και θα ήθελα να δείτε εδώ ότι επίσης υπάρχει η έννοια της βελτιστοποίησης, έτσι. Βλέπουμε ότι πλέον όλα τα άτομα ουσιαστικά
γενοποιούνται, έτσι, συγκλίνουν στην κορυφή, στον άσο εκεί είναι το βέλτιστο και όλοι αποκτούν ουσιαστικά κοινό DNA, έτσι. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος βελτιστοποίησης η διαφορική εξέλιξη, η οποία σαφώς πολλές φορές είναι καλή, έτσι, σε κάποια προβλήματα από ό,τι να χρησιμοποιούσα απλά ένα γενετικό αλγόριθμο. Να δοκιμάσουμε εδώ μία περίπτωση με 100 άτομα στον πληθυσμό, έτσι, για να δούμε αν ομογενοποιηθούν όλοι, έτσι, στο τέλος. Το βλέπετε? Αυτή τη συμπεριφορά δεν την είχαμε δει στους γενετικούς αλγορίθμους. Έτσι, στους γενετικούς αλγορίθμους αρκετά άτομα στο τέλος είχαν συγκλίνει στον άσο, αλλά κάποια από αυτά δεν είχαν φτάσει στην κορυφή. Εδώ όλες μας οι λύσεις έχουν πέσει στην κορυφή επάνω. Ωραία. Το βλέπετε? Όλα τα άτομα. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή την παρουσίαση. Οτιδήποτε απορίες έχετε, με χαρά να σας τις απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.